συνεργασία με τον Ζερβού, η σέντρα σουτ του Ζερβού, η κεφαλιά στα δίχτυα, η σέντρα σουτ του Ζερβού, ο Μποϊλής είναι αυτός ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, η Δόξα Καρδάμενας θα πάρει προβάδισμα στο σκορ με την σέντρα σουτ του Ζερβού και την κεφαλιά του Μάγκη Μποϊλή, που στο 5ο λεπτό κάνει το 1-0 για την ομάδα της Δόξας. Στην εκτέλεση του φάουλ, Καρδούλιας εκτελεί, καλή είναι η εκτέλεση, η μπάλα είναι αυτογκόλ. Η μπάλα είναι αυτογκόλ από την εκτέλεση του Καρδούλια, ο Τάλαρος θέλησε να μπει στην φάση, άθελά του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δημητρίεβιτς πριν προλάβει να βγει ο Δημητρίεβιτς για να μαζέψει. 1-1 ο Αστέρας Παστίδας στο 17ο λεπτό με το αυτογκόλ του Τάλαρου. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία από τα βράκη. Θα μπει στην περιοχή. Ο Πρέτσι το πλασέ του ψηλά πάνω από την εστία του Δημητρίεβιτς το 21. Πεταβράκη θέλει να μπει στην φάση. Ο Πρέτσι έρχεται εσωτερικά. Ο Πρέτσι θα δοκιμάσει το σούτ. Ο Δημητρίεβιτς θα πέσει στην αριστερή του γωνία και θα απομακρύνει σε κόρνερ το σούτ του Πρέτσι στο 23. Θεοχαρόπουλος στο κόρνερ. Καλή είναι η εκτέλεση. Μπάλα στα δίχτυα. Ο Πρέτσι το έψαξε μία, το έψαξε δύο. Η τρίτη ήταν και φαρμακερή. Ο Θεοχαρόπουλος ήταν αυτός που εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Πρέτσι κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά είναι ενόχλητος. Πήρε το δώρο του Θεοχαρόπουλου και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δημητρίεβιτς, κάνοντας το 1-2 για τον Αστέρα Βαστίδα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σέγγινης Πρέτσι είναι αυτός ο οποίος δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Γιάννη Ερχοντούλη. Και ο Γιάννης πίσω πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Στο 44 ο Ζερβός θα εκτελέσει. Ο Κουμέντος είναι εκεί για να μπλοκάρει. Στο 44. Πίσω και πάλι. Προσποιήσεις του. Ο Ζερβός θέλει να μπει στην φάση. Θα προσποιηθεί. Είναι εκτεθειμένος. Πεταβράκης για τον Πρέτσι. Το γύρισμα του Πρέτσι. Ο Καρδούλιας. Ο Σουν με το αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τον Αστέρα Μπαστίδας. Ακόμα καλύτερο το τελείωμα του Καρδούλια. Το γύρισμα του Πρέτσι στο 50. Ο Καρδούλιας περίμενε την μπάλα στο αριστερό. Είχε οπλίσει. Και κεραυνοβόλησε τον Δημητρίεβιτς, κάνοντας το 50. Το 1-3 για τον Αστέρα Μπαστίδας, ο Άγγελος Καρδούλιας είναι αυτός που πετυχαίνει το τρίτο γκολ του Αστέρα στο μάτς. Αλλά στην περιοχή ο Μποϊλή σε θέση βολή στο σούτο, ο Κουμέντος του λέει όχι. Στο 59 η εκτέλεση στο δεύτερο, η κεφαλιά του Συνεσίου, η μπάλα θα βρει στο χέρι. Στο χέρι του Τριχάκη, λέει ο Τζουμαλάκης και έτσι θα δείξει και το σημείο του πέναλτι για την Δόξα στο 59. Στο 61ο λεπτό λοιπόν ο Ζερβός εκτελεί στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κουμέντου, κάνοντας το 2-3 για την Δόξα και δίνοντας ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Καρδούλιας θα εκτελέσει στην περιοχή, μπάλα θα περάσει, διαμαρτυρίες από τον Αστέρα. Μπάλα στην περιοχή, θα πάει στην φάση ο Ζερβός και θα δει την κίτρινη κάρτα ή όχι, δεν έχω καταλάβει. Ο Ζουμαλάκης πήγε στην φάση τελικά. Πέναλτι, πέναλτι έδωσε. Δεν είχε δείξει στην αρχή ο Ζουμαλάκης, δεν είχε δείξει κάτι. Τελικά πήγε στην φάση, ξέρω αν είχε μιλήσει με τον Φραγκιαδάκη και άλλαξε απόφαση, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο πήγε στην φάση στην αρχή δεν φαίνονταν για πέναλτι. Με το που πήγε κοντά στην φάση έδειξε τελικά την άσπρη βούλα. Ο Ζερβός εκτελεί στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά γωνία του Κουμέντου και κάνοντας το 3-3 στο 66ο λεπτό. Η Δόξα ισοφαρίζει το μάτς με τις δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Μάκη Ζερβού σε 3-3. Η εκτέλεση υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι που κερδίζει ο Αστέρας για τράβηγμα του Πι, ο οποίος παίρνει και την κίτρινη κάρτα πάνω στον Μωυσάκο. Στο 70. Του δίνει το και ο Τζουμαλάκης, ο Σέκνης Πρέτσι παίρνει φόρα, θα το πιάσει σε πρώτη φάση ο Δημητρίεβιτς, αλλά ο Πρέτσι είναι εκεί για να πάρει το rebound και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 72 το 3-4 για την ομάδα του Αστέρα Μπαστίδας. Ο Πρέτσι ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα στο παιχνίδι και βρήκε στα χέρια του Τριχάκη. Για να δούμε τη φάση εδώ. Ατσαλάκης θα πέσει. Δεν υπάρχει κάτι.
Ο Τάλαρος ανοιχτό κοντρόλ, θα περάσει ο Πρέτσι, θα κερδίσει πέναλτι. Ανοιχτό κοντρόλ του Τάλαρου, μπήκε στην φάση, ο Πεταβράκης μπήκε στην φάση, τσίπησε την μπάλα. Πέναλτι για τον Αστέρα διαμαρτύρητα, το δέχτηκε και ο Τάλαρος στο 79. Στο 79 ο Καρδούλιας θα εκτελέσει και θα σκοράρει 3-5 για τον Αστέρα Βαστίδας με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Άγγελου Καρδούλια. Ο Πίς θα μπει στην φάση. Ο Χατζηπαναγιώτης θα δοκιμάσει το σούτιν μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουμέντου στο 86. Ο Ατσαλάκης θα κρατήσει προς ποιήσεις του. Το γύρισμα του Ατσαλάκη, το πλασέ του Διαμαντή. Μπάλα θα βρει στο δοκάρι και στη γραμμή. Σέντρα, σέντρα. Ο Παραγιαδάκης δείχνει σέντρα. Με αυτό το πλασέ του Διαμαντή στο 88 θα έρθει το 4-5 για την Δόξα, που δίνει νέο ενδιαφέρον στο φινάλε του παιχνιδιού στο 88.